Καλημέρα και συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, τώρα είπατε για τις μοτοσυκλετιστές ή τα κράνη. Το κράνος από μόνο του είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποφασίσει ένα ατύχημα, έτσι. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο ατύχημα για να χρειαστούμε το κράνος. Πρέπει λοιπόν η οδική μας παιδεία να είναι τέτοια που να μας κάνει να προστατεύουμε περισσότερο τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Όταν επισημαίνεται ότι υπάρχουν ανεπαρκείς υποδομές, είναι το σωστό για πεζούς, ποδηλάτες, πατίνια στις πόλεις. Αυτό πραγματικά είναι ένα αδύναμο σημείο που θα πρέπει να ενταχθεί όπως σημειώνεται στις απειλές. Αλλά από την άλλη, αν δεν είναι τυπογραφικό λάθος, μία μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής που ενέκρινε και η Κυβερνητική Επιτροπή να σου λέει ότι είναι απειλή για την οδική ασφάλεια η αύξηση κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων και ηλεκτρονικών πατινιών, μη διάθεση πόρων για την οδική ασφάλεια και σταματάω στον πρώτο, αύξηση κυκλοφορίας πεζών, ποδηλατών, τότε συγγνώμη, δεν ξέρω που το πάμε, να πάρουμε όλοι μας ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνουμε και από το κρεβάτι μας στην τουαλέτα με το αυτοκίνητο, να τελειώνουμε. Προφανώς και δεν είναι έτσι. Απλά θεωρώ ότι οι συνθήκες τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στη χώρα μας είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάβαση στους ποδηλάτες, στους πεζούς και στα πατίνια που τελευταία έχουν κατακλείσει την κυκλοφορία και θα πρέπει να βρεθεί μια μέρημνα έτσι ώστε να έχουν σημεία τέτοια τα οποία θα μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν τα ποδήλατα στον δρόμο. Αν υπάρχει ποδηλατόδρομος είναι το πρέπον και το σωστό να κυκλοφορούν εκεί. Και οι πεζοί στα πεζοδρόμια που δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε δεν υπάρχουν είτε είναι καταλημμένα από αυτοκίνητα και δεν ξέρω και εγώ τι από κοντά είναι. Έτσι, μπράβο. Οι πεζοί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στα πεζοδρόμια γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Όποιος έχει τη δυνατότητα, όποιος έχει τη θέληση και την μπόρεση, και το λέω για να ακούνε και εκείνοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι είτε από τις δημοτικές αρχές είτε από την περιφέρεια στη δική μας την περίπτωση, να περπατήσουν στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν μιλάω για το στενό κέντρο του Ηρακλείου ενδεχόμενα με πεζόδρομους, με πεζοδρόμια κλπ. Και το τι γίνεται, αν περπατήσουν στις συνοικίες θα καταλάβουν ότι ένα πεζοδρόμιο των 50 εκατοστών με φυτεμένα δύο δέντρα, που καλά υπάρχουν τα δέντρα, δεν μιλάω γι' αυτό, ή με φυτεμένα δύο-τρία καπάκια της αποχέτευσης, μία λωρίδα η οποία είναι ανάμεσα στο καπάκι, στο δέντρο, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, κλείσει τα πεζοδρόμια για να μπορούν τα αυτοκίνητα να μπαίνουν στο εσωτερικό των αυλών των σπιτιών, μια και δεν είχαμε αυτή την πρόνοια, θα καταλάβει κάποιος ότι θα σπάσει το ποδάρι του, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, όσο χρονών και αν είναι, μην το πηγαίνουμε μόνο στους υπερήλικους ή στις μανούλες με τα παιδάκια, για να μην τρελαθούμε σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την πόλη. Και σαφέστατα, αυτό που θα κάνεις θα είναι να πας στο δρόμο. Γιατί θα πας στο δρόμο, γιατί είναι παρκαρισμένα και τα αυτοκίνητα από τη μία και την άλλη. Και ας αφήσουμε και τον Μπόι να φωνάζει, να βάλω και αυτή την προέκταση, ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να κάνουν την πεζοπορία και την ποδηλασία ασφαλή. Ας τα αφήσουμε αυτό, ας το ξεχάσουμε. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μάλλον εσείς από τη δική σας την πλευρά θα πρέπει να αναλάβετε τι. Περισσότερες πρωτοβουλίες μου φαίνεται, κύριε Καλοκύρη. Πρωτοβουλίες να αναλάβουμε. Το θέμα είναι, κύριε Βουλγεράκη, ποιος θα τα ακούσει αυτές τις πρωτοβουλίες και ποιος θα μας καλέσει για να τις πούμε αυτές τις προτάσεις που ενδεχομένως να έχουν σε κάποια θέματα. Θα διεκδικήσετε να το κάνετε. Είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους. Και αν μιλάμε για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες, είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στους δρόμους μας. Όχι, προφανώς και δεν είναι. Και ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο που παρακολουθώ εδώ στην παραλιακή του Ηρακλείου είναι πάρα πολλοί δρομείς που μπράβο τους και τους χαίρομαι. Έτσι, να έχω παρατηρήσει το σενάριο ότι ενώ υπάρχει πεζοδρόμιο και μπορούν να τρέξουν εκεί, κατεβαίνουν και τρέχουν στον δρόμο. Θα μου πείτε, τρέχουν με πρόσωπο στην κυκλοφορία. Ναι, εντάξει, δεκτώ αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, στις απογευματινές και τις πρωινές ώρες που ενδεχομένως ο ήλιος να είναι ανάποδα σε σχέση με τον οδηγό και να έχει μειωμένη ορατότητα λόγω της αντιλίας, αυξάνεται ο κίνδυνος να έρθει ένα ατύχημα. Καλό θα είναι λοιπόν και οι πεζοί από τη μεριά τους να σέβονται αυτά που πρέπει να σεβαστούν και να δουν που υπάρχει πεζοδρόμιο.
να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο και όχι κάτω στο δρόμο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Καλοκαίρη, και καλά κάνετε και το λέτε, σαν επισήμαση. Ναι. Να σας, γιατί αυτό που αντιμετωπίζει κανένας και βλέπει στο δρόμο τα ευτράπελα είναι πολλά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Εσείς, δάσκαλοι οδήγησης, ποια είναι η συμβουλή που δίνετε στους νέους οδηγούς, στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τώρα μαθήματα, τι μήνυμα τους περνάτε, για πείτε μου. Το μήνυμα που περνάμε είναι αυτό που ορίζει ο κώδικας. Δηλαδή ότι πρέπει να σεβόμαστε τον κώδικα, πρέπει να σεβόμαστε τις προτεραιότητες, τους πεζούς, την κυκλοφορία και να είμαστε πάντα κυρίαρχοι του οχήματό μας. Ποτέ να μην κυνηγάμε το όχημά μας και ποτέ να μην πηγαίνουμε πιο γρήγορα από τις συνθήκες που επιτρέπουν να πάμε στον δρόμο και τα όρια ταχύτητας που υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως, κυρία Δουλγεράκη, από εκεί και πέρα, πόσο αυτό εφαρμόζεται από τους οδηγούς, είτε στην εξέταση, είτε πολύ περισσότερο μετά στον δρόμο που θα πρέπει να κυκλοφορούν. Γιατί ξέρετε, εμείς αυτό που πρέπει να πούμε θα το πούμε, έτσι. Το θέμα είναι μετά στο μέλλον πώς το εφαρμόζουν αυτό οι μαθητές και οι μελλοντικοί οδηγοί. Γιατί αν το εφαρμόζουν όπως πρέπει, τα ατυχήματα θα είναι απειροελάχιστα. Το θέμα είναι ότι δεν μένει αυτό. Αχ, αυτό δεν μένει πριν έρθουν σε εσάς, ούτε και μετά που φεύγουν από εσάς. Γιατί είναι άλλες οι συνθήκες στους δρόμους, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, εσείς το λέτε, αλλά ήθελα να δω τι μήνυμα περνάτε. Κύριε Καλοκαίρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάντως, εσείς, κύριε Μημαράκη, που βγαίνετε και έξω, θα πρέπει να ξέρετε το εξής. Υπήρξε μια έρευνα, μια διεθνής έρευνα από ένα διεθνή οργανισμό. Και λέει, ποια είναι η συμπεριφορά μας στον δρόμο. Γιατί τα υπόλοιπα και τα προηγούμενα τα ακούσατε με την μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κλπ. Τους συγκοινωνιολόγους στο αρμόδιο τμήμα. Και θέλω και εκεί το δικό σας το σχόλιο. Και λέει, το 97% των Ευρωπαίων οδηγών εκτιμούν θετικά την οδήγησή τους. 96% των Ελλήνων. Είμαστε οι καλύτεροι. Ο καθένας από εμάς ένα ποσοστό 96%. Το 52% αναγνωρίζει ότι μερικές φορές εξευρίζει τους άλλους οδηγούς. Το 67% των Ελλήνων είναι. Η έρευνα αφορά όλους τους οδηγούς στην Ευρώπη. Το 22% παραδέχεται ότι δεν διστάζει να κατέβει από το αυτοκίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλο οδηγό. Εδώ έχουμε το 24% των Ελλήνων και το 22% των Ευρωπαίων. Μα γιατί να μην κατέβουμε όταν σε ποσοστό 96% έχουμε πάντα δίκιο όταν οδηγάμε. Το 86% των Ελλήνων οδηγών έχει φοβηθεί την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών. Και καλοί οδηγοί είμαστε. Και εμείς είμαστε στον δρόμο οι κυρίαρχοι, αλλά και φοβόμαστε μη μας επιτηθούν οι άλλοι σε ένα ποσοστό 86%. Μωρέ ψυχίατρο, χρειαζόμαστε. Κύριε Μημαράκη, τι λέτε? Καλημέρα κύριε Δουγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως λοιπόν έτσι είναι, μια πραγματικότητα αυτή που δεν μπορεί να την ασφιζητήσει κανείς. Το bullying στον δρόμο. Να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά μόνο, ναι, αν έχετε την καλοσύνη, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Το bullying στον δρόμο, κυρία Δουλγεράκη, προϋπήρχε πολύ πριν καν να ανακαλύψουμε το bullying στα σχολεία ή οπουδήποτε αλλού. Το βλέπετε. Δεν θέλει πάνω από μερικές ώρες να οδηγήσει κάποιος, ειδικά εδώ στην πόλη μας, και να δούμε πόσο μακριά τελικά είμαστε από αυτό που λέμε οδική ασφάλεια, σωστή συμπεριφορά, οδηγική κουλτούρα. Έχουμε πολλά θέματα τέτοια. Που δυστυχώς είναι το περιβάλλον τέτοιο που αυτά τα πράγματα κυριολεκτικά γίνονται κάθε μέρα. Έχει πραγματικά δίκιο ο κόσμος που αγανακτά και πολλές φορές το αδύναμο φίλο το οποίο μπορεί να τύχει να κάνει ένα λάθος, κάποιος τουρίστας ο οποίος έχει έρθει στην πόλη μας από μια άλλη πόλη και πήρε μια λάθος τροφή, μια λάθος θέση στο οδόστρωμα και πίσω εμείς τρέξαμε κατευθείαν να κορνάρουμε, να φωνάξουμε, να βρίσουμε ενδεχομένως ή να κατέβουμε κάτω να ζητήσουμε και τον λόγο. Τέτοιου είδους συμπεριφορές υπήρχαν και δυστυχώς, αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, θα συνεχίσουν. Καλά. Ας δείτε τις διαβάσεις των πεζών που πας να περάσεις και είσαι πάνω στη διάβαση πεζών και δεν σε αφήνει μια πολύ μεγάλη μερίδα οδηγών. Γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά όχι μόνο σταματάνε, κοκαλώνουνε, αλλά σου κάνουν και την άνδειξη περάστε, γιατί βλέπεις ξαφνιασμένους, ξαφνιασμένοι, ότι κάποιος οδηγός στηρεί τη διάβαση πεζών ή ξέρει τι σημαίνει διάβαση πεζών. Τώρα, θέλετε να τα πούμε, ο άλλος περνάει και χτυπάει αυτό που είναι πάνω στη διάβαση πεζών. Τώρα, τι από. Αλλά είπαμε, το 96% έχει δίκιο. Ναι, αυτό είναι ένα κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικότερα ως λαός, ότι πάντα έχουμε δίκιο εμείς και ποτέ δεν έχουν οι υπόλοιποι και ότι το ατύχημα δεν θα γίνει ποτέ σε εμάς, θα γίνει πάντα σε. Ναι, αλλά το μπαράζ των τροχαίων είναι καθημερινότητα και το ακούτε και το ξέρετε και είναι ένα μπαράζ με τροχαίων όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα οποία γίνονται. Ακριβώς κυρία Δουλγεράκη, είναι τραγικά και θα πρέπει να αλλάξουμε. Πώς όμως μπορούν να αλλάξουν, γιατί το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει οδηγό ο οποίο δεν γνωρίζει ότι πρέπει να σταματήσει το stop ή πίσω από μια διάβαση μπορεί να πείσει του άλλου. Τα ξέρουμε. Ας πάμε στο πώς θα αλλάξουν. Γιατί εκεί θα ζητήσω το σχόλιο σα. Μισό λεπτό όμω. Όταν λε εσύ, ο Αλέξανδρος ο Μεϊμαράκης, όταν λέει ο Κώστας ο Καλοκαίρης, όταν λέει ο Μύρον ο Χερέτης και όλοι εσείς που σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, όταν λένε παλιοί επαγγελματίες, όταν λένε πανεπιστημιακοί που κατά καιρό τα τελευταία 10 χρόνια έχετε φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής μέσα από τη συχνότητα του 984, ότι ξέρετε είναι και θέμα παιδείας, συγγνώμη. Όταν μιλάμε για θέμα παιδείας και από την άλλη διαβάζεις αυτό που βγάζει στη δημοσιότητα το ΣΟΣ Τροχέα, ότι ξέρεις υπάρχει ένα σχέδιο που συντάσσει ο τομέας μεταφορών συγκοινωνιακής υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030, να το πάρω να το δώσω δηλαδή που στα παιδιά να το κάνουν μάθημα, και μέσα σε αυτό περιέχει δυνατά αδύναμα σημεία, ευκαιρίες, απειλές. Και σταματάμε στις απειλές και μιλάμε για αύξηση κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων. Να με συγχωρείτε, δηλαδή δίνεις την πρωτιά στο αυτοκίνητο και ό,τι μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο. Να με συγχωρείς, αλλά για ποια οδική ασφάλεια μιλάμε, για ποιο πολιτισμό μιλάμε, γιατί μιλάμε, πώς το μιλάμε και πόσο λάθος το κινούμε το πράγμα. Δυστυχώς, κυρία Δουγιάκη, η αντίληψή μας σε αυτά τα κομμάτια είναι όντως λάθος. Να ξεκινήσω λίγο από μια μαγική λέξη που είπα, τη λέξη παιδεία, που τη λέμε πολλές φορές, τη λέμε και ίσως χάνει και το νόημα έτσι που τη λέμε και έτσι που την καταλαβαίνουμε. Τελικά, τι είναι παιδεία? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Χάνει το νόημα. Ακριβώς, χάνει το νόημα. Λοιπόν, τι είναι παιδεία? Είναι όλα αυτά που έχουμε μάθει ή όλα αυτά τελικά που μας έχουν μείνει ή ό,τι μας έχει μείνει από αυτά που έχουμε μάθει? Είναι λοιπόν αυτό που μας έχει μείνει. Και τι μας έχει μείνει δυστυχώς βλέποντας το καθημερινότητα στους δρόμους μας? Βλέπετε την παιδεία. Η κακή συμπεριφορά, φωνές, βρισχές, παραβίαση προτεραιότητας, τις διαβάσεις, όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που μας έχει μείνει. Για να μας μείνει λοιπόν κάτι παραπάνω, θα πρέπει να ξεκινήσουμε εντελώς διαφορετικά. Η εκπαίδευση, κυρία Δουγκεράκη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μα για ποια εκπαίδευση, όταν το ξεκινάμε με αυτό το ρυθμό και πάμε με αυτό το ρυθμό, όταν εγώ που είμαι πεζή θεωρούμε ότι είμαι απειλή γιατί δεν αφήνω το αυτοκίνητο να περάσει? Γιατί περπατώντας στους δρόμους, στα στενά, στις συνοικίες του Ηρακλείου, πάρα πολλές φορές έχω νιώσει πραγματικά ότι ο άλλος μόνο με το βλέμμα του, επειδή του φρέναρα λίγο το αμάξι του και δεν ρόλαρε έτσι όπως ήθελε ή δεν δούλευε έτσι όπως ήθελε ο κυβισμός του δικού του αυτοκινήτου ή ο θόρυβος, δεν άκουγε σωστά το θόρυβο της μηχανής του, θα με δολοφονούσε. Πείτε μου εμένα πώς θα νιώθω ασφάλεια. Θα σας πω, κυρία Δουγκεράκη, αυτό ξεκινάει από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν θα φτάσει στο σημείο σήμερα να πούμε για την κακή συμπεριφορά του, θα πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε το εξής. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έμαθε ποτέ από μικρή ηλικία τι έπρεπε να κάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς θα μπαίνει να συμπεριφέρεται σωστά ως πεζός, ως αναβάτης ενός ποδηλάτου, ενός πλατινιού. Έτσι, αυτά δεν τα έμαθε ποτέ. Ναι, αλλά εγώ ξέρω. Στάσου όμως, Αλέξανδρε Μημαρακή. Εγώ βλέπω όμως από την άλλη, ο Αλέξανδρος Μημαρακής, να πω ότι είναι εκπαιδευτής με υποψηφίων οδηγών, για να μην παρεξηγηθούμε για τον κόσμο ενδεχόμενα που δεν σε ξέρει. Στάσου όμως, Αλέξανδρε Μημαρακή. Μιλώντας για παιδεία, εγώ διαπιστώνω και κάτι άλλο όλα αυτά τα χρόνια μέσα από οικογένειες. Ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι στην συμπεριφορά τους είναι πρότυπα, είναι εκείνοι οι οποίοι βοηθούν τα δικά τους τα παιδιά να παίρνουν τα σωστά τα μαθήματα, και υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από την άλλη που τα παιδιά δεν ακολουθούν αυτή την πεπατημένη τη συμπεριφορά ή αυτό το μήνυμα που παίρνουν μέσα από το σπίτι τους, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν διαφορετικά και σου λένε αυτή είναι η πιο έξυπνη. Μα είπαμε, το 96% των Ελλήνων ξέρει να οδηγάει σωστά. Αυτό το ξέρουν να οδηγάω σωστά, ότι δημιουργεί πρόβλημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα σας πω όμως και το εξής. Ασκώντας τώρα 25 χρόνια το επάγγελμα αυτό το εκπαιδευτή, με τον πατέρα μου να είχε σχολευτικό όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί με τα δικά σας τα παιδιά, τα παιδιά δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή δεν τους μαθαίνετε σωστά πράγματα? Σωστά το μαθαίνουμε και τα παιδιά τα κάνουν. Πιστέψτε με ότι το αντιγράφουν αυτό και το μαθαίνουν, το κατανοούν. Πόσοι γονείς από εμάς αφιέρωσαν χρόνο να πάνε τα παιδιά τους μια βόλτα μέχρι το σχολείο, να τους δείξουν πώς θα πρέπει να περπατήσουν, πώς θα πρέπει να περάσουν? Ξέρω πολλούς που το έχουν κάνει. Ξέρω πολλούς που το έχουν κάνει. Όταν όμως περνάς στο δρόμο και έρχεται ο άλλος και σε χαιρετάει, αλλά ελληνικά σε μουτζώνει και σου λέει να πάρτο, γιατί δεν με βολεύει αυτή η κίνηση που έκανες, με συγχωρείτε, τι εισπράττεις? Έλα τώρα, κύριε Μημαράκη, ξέρεις τι γίνεται.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω και γι' αυτό προσπαθούμε λοιπόν να το αλλάξουμε όλο αυτό. Θα σας πω λοιπόν η γενιά τώρα και τα παιδιά αυτά που κάνουν θεωρητικά μαθήματα που είναι στην ηλικία από 18 και λίγο πιο πάνω, είναι πραγματικά η πιο μορφωμένη γενιά που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Είναι παιδιά τα οποία τηρούν τον κώδικα. Δεν είναι από τα παιδιά τα οποία θα επηρεαστούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, φανταστείτε, από παλιότερες γενιές, όπως η δικιά μου γενιά όταν ξεκινήσαμε εμείς και βγάζαμε διπλώματα που πραγματικά ήταν εντελώς αλλοπρόσαλα όλα αυτά και η κίνησή μας γενικά στους δρόμους. Αν όμως μπορέσουμε να εστιάσουμε στον παράγοντα άνθρωπο, κυρία Δουλγεράκη, επιμένω σε αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε. Οι γονείς, ναι, είναι το παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή πολλές φορές. Γιατί το παιδί πραγματικά μιμείται. Σε ένα τέτοιο χείρι, λοιπόν, οι γονείς θα πρέπει να είναι μέσα σε όλο αυτό και θα πρέπει να δείξουν πραγματικά το σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους. Όσον αφορά τον κίνδυνο, τη σωστή συμπεριφορά, τι πρέπει να σεβαστώ στον δρόμο. Εσείς, κυρία Δουλγεράκη, οδηγείτε πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα νιώσετε αν σταματήσετε μια διάβαση πεζών και ο πεζός περάσει και σας κάνει ένα ρεύμα και σας χαιρετήσει και σας ευχαριστεί. Χαμόγελο. Να σας πω. Λοιπόν, πόσο πιο ωραίο θα είναι αυτό από το αντίθετο, θα αρχίσει να φωνάζει και να βρίζει. Και νιώθω υπέροχα. Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει κάποια άλλη συμπεριφορά, είμαι εκείνη η οποία το καταδικάζει. Ξέρετε πόσες φορές νιώθω άσχημα σε αυτό που δεν κάνω εγώ σωστά? Όταν υπάρχει κάποιος δίπλα μου σε μικρότερη ηλικία που μου λέει, ξέρεις, αυτό παραλείψες να κάνεις, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο, λοιπόν. Γιατί τα παιδιά μας, μην ξεχνάμε ότι έχουν άμεση σχέση με την πληροφορία και ότι τα παιδιά μας πολύ πιο εύκολα μπορούν να εγκληματιστούν σε όλα αυτά τα οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να μου λέει ότι δεν μπορεί και αν κυκλοφορώ στον δρόμο ή ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί το ποδήλατο, γιατί εγώ δεν θέλω να σέβομαι το ποδήλατο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορώ φορώ με το μηχανάκι μου, επειδή έχει την πρωτοκαθεδρία στους δρόμους μόνο το αυτοκίνητο και αυτό να περνάει μέσα από την αρμόδια επιτροπή. Να με συγχωρείτε, τομέας μεταφορών συγκοινωνιακής υποδομής, κυβερνητική επιτροπή που εγκρίνει αυτό το εθνικό σχέδιο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2030, που ουδέποτε το έχουμε δει στην πράξη του έτσι όπως είναι. Διότι ό,τι έχει γίνει είναι αποσπασματικό μέχρι σήμερα. Και να μου λέει ότι ως πεζός ή ως ποδήλατο, εγώ είμαι απειλή. Δυστυχώς όμως έτσι γράφτηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι ακριβώς, γιατί κοιτάξτε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, για να τα πούμε έτσι πραγματικά τα πράγματα που ισχύουν. Ο οδηγός όταν θα οδηγήσει το ποδήλατο ή όταν θα οδηγήσει το αυτοκίνητό του ή το μηχανάκι, θα συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά από ότι ως πεζός. Όταν θα είναι λοιπόν με τα πόδια ο ίδιος ο αναβάτης αυτός του ποδηλάτου ή ο οδηγός του αυτοκίνητου, απαιτεί από τους υπόλοιπους οδηγούς να το σέβονται. Όταν λοιπόν θα κάτσει πίσω από το τιμόνι, θα κάνει τα δικά του και το έχουμε πει. Και εκεί τώρα θέλω να εστιάσω. Πρέπει, κυρία Δουργελάκη, να σταματήσουμε επιτέλους να μεταλαμπαδεύουμε. Αυτή την κακή συμπεριφορά από γενιά σε γενιά. Και όπως είπα προλίγου, η παιδεία τελικά δεν είναι όλα αυτά που μαθαίνουν, είναι αυτά που μας μένουν. Και δυστυχώς μας έχουν μείνει αυτά. Και αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Και ας παραδειγματιστούμε από κάποιες χώρες. Θέλω να πάμε πάλι στη Σουηδία, να πούμε για το Vision Zero. Να μην πάμε στη Γερμανία, να πάμε στη Σουηδία αυτή τη φορά. Να δούμε τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι για να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Από το 1994 οραματίστηκαν ότι ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα ατυχήματα. Και πού βασίστηκε όλα αυτά? Στο γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Εκεί λοιπόν ήρθαν οι υποδομές. Και όχι μόνο στο να φτιάξω ένα ωραίο σωστό δρόμο, να έχει ωραία διαγράμμιση, να είναι συγχρονητικού χαρακτήρα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Φτάνει και να εκπαιδεύσω και τον άνθρωπο. Και εταιρείες στα αυτοκίνητα προχωράνε με πάρα πολλά συστήματα ασφάλειας και συνεχίζουν και κάθε μέρα το κάνει. Τώρα θα δούμε. Άρα είναι η μη διάθεση πόρων. Άρα... Και δεν θα σε αφήνει να ξεκινήσει. Και πολλά άλλα. Άρα είναι η μη διάθεση πόρων για την οδική ασφάλεια. Η απουσία παρακολούθησης δράσεων στις μεγάλες ελλείψεις. Η μη επαρκή στελέχωση και η οργάνωση της πολιτείας, αυτό μου λέτε. Έχει μεγάλη σημασία όλο αυτό. Είναι σύνολο, είναι πολυδιάστατο θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι όλα αυτά μαζί και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους μας. Τι άλλο περιμένουμε? Ναι, μεν υποδομές, αλλά θέλει και δουλειά ο άνθρωπος, κύριε Αντουγεράκη. Τις υποδομές εδώ στο νησί μας, κατά τα ψέματα, όλοι μας τόσα χρόνια τις ξέρουμε. Ξέρουμε τα συν και τα πλήν των δρόμων του νησιού μας. Εμείς τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε μέχρι να φτιάχνουμε αυτές τις υποδομές? Να συνεχίσουμε να κατασκευαζόμαστε και να μετράμε τόσο. Ωραία. Αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα πει με τις παρούσες συνθήκες και με τους δρόμους που θα έχουμε, γιατί αυτό είναι το δικό μας, αυτή είναι η δική μας η καθημερινότητα αυτή την ώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Γιατί αν κάνω μια έκθεση, αν κάνω μια μελέτη που πληρώνουμε για αυτή τη μελέτη και λέω τι θα πρέπει να γίνει μετά από 20 ή 30 χιλιάδες.
αισθάνεσαι από 20 ή 30 χρόνια. Δεν έχει καμία σημασία όταν θα είναι ή αν θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Είναι μια μελέτη η οποία παραμένει στο επίπεδο της θεωρίας. Έλα και πες μου, έχεις αυτή τη δυνατότητα, έχεις αυτούς τους δρόμους στο Ηράκλειο, έχεις την έλλειψη των χώρων στάθμευσης, δεν έχεις τα πεζοδρόμια, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις εκείνο, δεν έχεις το άλλο, πρέπει να κυκλοφορείς έτσι. Συμφωνείτε με τον υπάρχει ανώτατο όριο 30 χιλιόμετρα σε αστικές περιοχές? Βέβαια, ασυζητητή. Έπρεπε να είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εμείς, και έχω την τιμή και συμμετέχω και στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια. Το προτείναμε και το επιμέναμε σε αυτό και στα σχολεία απ' έξω που έπρεπε να γίνει. Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Αντιδράκη, τα 30 χιλιόμετρα μπορεί σε κάποιους οδηγούς να φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Αν δεις όμως τα 30 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο ο οποίος έχει πάρα πολλά παιδιά και πολλή κίνηση και πολύ κόσμο, θα δεις τα 30 χιλιόμετρα είναι πολλά. Ή τα 50 που λένε άλλοι, ότι ξέρεις κάτι, άστο όριο 50. Και βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας υποτίθεται ότι ο σωστός οδηγός είναι αυτός που θα μπορέσει να προσαρμόσει τη ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Είτε αυτό είναι ήλιος, είτε βροχή, είτε χιόνι, είτε παιδιά, είτε σχολεία, είτε οτιδήποτε. Πολλές φορές όμως δεν μας φτάνει. Καλά. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει το 30, να είναι και σε κάθε σήμανση και σε οριζόντια και ζωγραφισμένο στον δρόμο ακόμα αυτό το 30. Και όχι ακόμα αυτό, θα μπορούσαν να γράψουν και τη λέξη αργά σε τέτοιες είδους διαβάσεις που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολλά παιδιά τα οποία είναι και λίγο αφηρημένα, μπορεί και να μην προσέξουν, γιατί είναι αυτό που σας είπα, από μικρή ηλικία πολλές φορές δεν ξέρουν τον κίνδυνο, δεν κατανοούν, δεν έχουν τα αντανακλαστικά που έχει ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Το παιδάκι τώρα είναι και λόγω. Κύριε Μημαράκη, θα σταματήσει ένα παιδί να είναι παιδί? Εσείς δεν ήσασταν παιδί, εγώ δεν ήμουν παιδί. Στις Αλάνες τρέχαμε και παίζαμε. Ακριβώς. Μα τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα και τώρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Α, ναι. Κλείσαμε τα παιδιά μας μέσα στα διαμερίσματα, μέσα σε πολύ μικρές αυλές και τα αφήσαμε εκεί και τα παρκάραμε εκεί και λέμε μείνετε εκεί να παίξετε, γιατί απ' έξω υπάρχει ο μπαμπούλας και ο μπαμπούλος είναι το αυτοκίνητο και η τρέλα και ο λαλημένος κάθε οδηγός ο οποίος περνάει. Εγώ, εσείς και ο καθένας μας. Να σας πω, γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα δεδομένα ήταν διαφορετικά τότε και διαφορετικά σήμερα, τα παιδιά μας πρέπει να βγουν στον δρόμο και να έχουν γνώση πλέον. Δεν είναι όπως ήταν στην Αλάνα, εμείς που παίζαμε και δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα το παιδί πρέπει να ξέρει, πρέπει να γνωρίζει από το πώς θα περάσει τον δρόμο, από το πώς, αν του φωνάξει ένας άνθρωπος σε μια κλούβα και του πει έλα να σου δώσω μια σοκολάτα, το πάρει μέσα το απαγάγει, ακόμα και αυτό και πολλά άλλα πράγματα που έχουν γίνει, πρέπει να έχει το νου σου τώρα. Δεν είναι όπως ήταν τότε. Καλώς, κακώς έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Άρα ο άνθρωπος λοιπόν τι κάνει, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Και προσαρμόζεται πώς, με το να έχει γνώσεις και να μπορεί να βγει στον δρόμο να κινηθεί. Κύριε Μημαράκη, αναρωτιέμαι αν όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε εμείς αυτή εδώ την ώρα, μεταξύ μας είμαστε, αν τις κάνετε μεταξύ σας ως εκπαιδευτές, εάν αυτές τις κουβέντες έχετε τη δυνατότητα, το έχετε επιθυμήσει, το έχετε μπορέσει, το έχετε κάνει, το έχετε συζητήσει σε παγκρίτιο επίπεδο, εάν το έχετε συζητήσει και το συζητάτε στα όργανα της ομοσπονδίας σας, εάν το έχετε προχωρήσει και το έχετε πάει βήματα παρακάτω, όχι απλά με δύο προτάσεις αλλά με ουσιαστικές συζητήσεις, ναι Κατερίνα, με ουσιαστικές συζητήσεις, έτσι ώστε να καταφέρετε παραπάνω πράγματα και να πιέσετε για παραπάνω πράγματα. Να σου πω, κύριε Αντογεράκη, σε πανελλήνιο επίπεδο δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, διότι και όλοι οι εκπαιδευτές μπορεί να είμαστε όλοι εκπαιδευτές, αλλά δεν είμαστε όμως όλοι το ίδιο και δεν έχουμε όλοι το ίδιο όραμα που θέλουμε να πιστεύουμε για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή και την κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσουμε. Σε πρώτη φάση, ας πούμε, ότι ο κάθε ένας εκπαιδευτής από μόνος του, όσο πιστεύει αυτός σε αυτό το πράγμα, ότι διδάσκει, σε αυτό το έργο που κάνει κάθε μέρα, το κάνει μόνος και δίνει πραγματικά αυτά που πρέπει να δώσει στους ανθρώπους. Είναι άλλοι εκπαιδευτές, ας πούμε, που δεν τους μοιάζει τόσο και είναι λίγο πιο ελαφρύ η σκέψη σε αυτό το κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει, θα σου δείξω αυτά τα πράγματα, περάσει εξετάσεις και όλα καλά. Βγεις στον δρόμο, δεν βγεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό ανά την Ελλάδα. Το ξέρουμε, το ακούμε και το ξέρουμε χρόνια τώρα. Στο κομμάτι όμως της εκπαίδευσης, εκεί έχεις πραγματικά ιερό χρέος να βγάλεις έναν άνθρωπο και όχι μόνο απλά να οδηγεί, να είναι ασφαλής και να νιώθει και αυτός ασφαλής και αυτοί που έχουμε στο αυτοκίνητο και οι υπόλοιποι που δεν φταίμε. Γιατί ο οδηγός ο δικός μου, ο οποίος αν εγώ δεν κάνω σωστή δουλειά, θα βγει και μπορεί ακόμα και το δικό μου παιδί να σκοτώσει και να φανεί ατύχημα. Δεν είναι ότι τα αποκλείεις όλο αυτό, αλλά έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό. Και δυστυχώς ο εκπαιδευτής του 2022 δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του στην κοινωνία. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου και το λέω και στεναχωριέμαι, αλλά δεν την ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία. Και τι έργο επιτελούμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται οδήγηση. Πολλές φορές βλέπετε και οι γονείς το λαμβάνουν λαθασμένα. Αγοράζουν στο παιδί του ένα πολύ ακριβό κινητό ή στα καλύτερα φροντιστήρια να μάθει ξένες γλώσσες, να μάθει τα αρχαία του, την ιστορία του, την έκθεσή του, όλα καλά και πολύ καλά κάνει. Και όταν έρθει η ώρα
θα απευθυνθεί σε μια σχολή για να μάθει το παιδί πραγματικά να οδηγεί. Γιατί έχει να κάνει για τη ζωή του. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε τα παζάρια και πόσο και βρήκα και τα πακέτα και όλα αυτά τα άθλια που ακούμε κατά καιρού δεξιά-αριστερά. Λίγοι είναι αυτοί, δεν είναι κανείς. Λίγοι είναι αυτοί που πρέπει να ρωτάνε εσύ, έλα εδώ, το παιδί μου, τι θα μάθει, θα κάνει αυτές τις ώρες, τι θα μάθει, θα μάθει το ένα, θα μάθει το άλλο, τι θα μου δώσει από αυτό το πράγμα. Και έτσι θα έπρεπε να είναι η ουσία. Δεν είναι να βγάλω δίπλωμα, να μάθω να οδηγώ, να είμαι ασφαλής, να μην έχω ατύχεια, μην χάσω τη ζωή μου. Δεν υπάρχει κάτι πολύτιμότερο από αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχουμε πει. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δεργάκη, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.